Πώς γίνεται η μέρα της πιο μεγάλης χαράς για τον χριστιανικό κόσμο να βάφεται με αίμα? Πώς γίνεται η μέρα που γιορτάζεται η νίκη της ζωής επί του θανάτου να σφραγίζεται με τραυματισμούς, ακροτηριασμούς, ακόμη και θανάτους? Η Γενική Αστυνομία και ειδικότερα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας έχει εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο προκειμένου να αποτρέψουμε όσο το δυνατόν την πώληση, τη μεταφορά και την εμπορία ακροτίδων. Ο σκοπός μας δεν εγκυμονεί μόνο στην τήρηση νομιμότητας, αλλά κυρίως εγκυμονεί στην αποτροπή ατυχημάτων τα οποία συμβαίνουν από τη χρήση τέτοιων αντικειμένων. Και δυστυχώς τις περισσότερες φορές τα θύματα αυτών των ατυχημάτων είναι ανήλικα παιδιά. Χαμένα μάτια, μειωμένη όραση, κομμένα δάχτυλα και χέρια, σοβαρά εγκάφματα είναι μόνο μερικές από τις τρομερές συνέπειες ενός πολεμοχαρούς εθήμου που δυστυχώς επαναλαμβάνεται ανενόχλητο τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος για τις κροτίδες. Έχουν κατασχεθεί μάλιστα ήδη πάνω από 170.000 κροτίδες. Οι κροτίδες οι οποίες έχουν κατασχεθεί ξεπερνούν τις 170.000 συνολικά σε νούμερο. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι περισσότερες από τις κροτίδες που κατασχέθηκαν πρόκειται για κροτίδες πολύ μεγάλης ισχύος, οι οποίες ήταν άκρως επικίνδυνες αν χρησιμοποιούνταν οποιοδήποτε συμπολίτη μας. Από εκεί και πέρα, σαν Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, θέλουμε να παρέχουμε ορισμένες συμβουλές στους συμπολίτες μας και κυρίως στα παιδιά. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η πώληση κροτίδων είναι παράνομη. Να μην τις αγοράζουν. Επίσης, οι γονείς πρέπει κυρίως να λειτουργούν σαν πρότυπο. Αν εμείς, σαν γονείς, χρησιμοποιούμε κροτίδες και ο ανήλικος ο γιος μας θα μας ακολουθήσει και θα κάνει το ίδιο. Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται. Εμείς, σαν ελληνική αστυνομία, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες, θα είμαστε μέχρι και το βράδυ της Αναστάσεως σε θυσίες, προκειμένου όσο μπορούμε να αποτρέψουμε αυτό. Η πώληση, η χρήση, η κατασκευή, η αποθήκευση, η μεταφορά κροτίδων είναι παράνομη. Απαγορεύεται. Εμείς προτρέπουμε στους συμπολίτες μας να μην τα αγοράζουν. Και κυρίως το λέω, προτρέπουμε όχι μόνο για την τήρηση νομοθεσίας, την οποία οφείλουμε όλοι να τηρούμε. Προτρέπουμε γιατί από αυτά τα υλικά είναι άκρως επικίνδυνα κάθε χρόνο, κάθε Πάσχα. Δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, όπου συμπολίτες μας και κυρίως παιδιά πέφτουν θύματα από τη χρήση αυτών των αντικειμένων.